πάμε οτοστράντα και οδεύουμε προς Μπολόνια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, εμείς εδώ θα πάρουμε το χαρτάκι, θα το φυλάξουμε, που δεν είναι να χάσετε το χαρτάκι όταν έρθετε Ιταλία. Και το ρίχνεις μετά στο μηχάνημα και σου λέει πληρώνεις τα διόδια, έκανες τόσα χιλιόμετρα, πληρώνεις τόσο. Είναι με χιλιομετρητή τα διόδια. Το πήρε η κυρία Όλγα και φύγαμε. Και μπήκαμε τώρα επίσημα στην οτοστράντα. Και ξεκινάει το ταξίδι μας στις 9 της μέρας. Από την Πάρμα, Θεόδωρος Ανδρεάδης Σικελάκης. Πάρμα, 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 εδώ δεξιά, Πάρμα. Εδώ είναι το εργοστάσιο της Μπαρίλα. Στο Βιλαμπάχο και στην Μπαρίλα, Όλγα. Μπαρίλα. Εδώ βγαίνουν τα μακαρόνια, Μπαρίλα. Τεράστιο εργοστάσιο. Θα δούμε, θα καταλάβετε μερικοί που πάμε. Μόντενα λέει, Μόντενα. Άρα πού θα πάμε? Πού θα πάμε κύριοι? Δούμε τώρα, θα δούμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Οχο. Introdurre il biglietto. Introdurre il denaro, avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta. Prego. Che pelasame. Μόλις μπαίνουμε στη Μόντενα, βλέπετε πλάνα από Μόντενα τώρα. Πολύ ωραία η Μόντενα, ρε. Μουσείο Έντζο Φεράρι. Αποκαλύψαμε που θα πάμε. Μας το αποκάλυψε η πινακίδα. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Να το, να το. Εκεί είναι. Speak English, understand? Tell me again, you can take photos or videos, okay? Yes, you can. Okay. So here, λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο μουσείο του Έντζο Φεράρι, εδώ βλέπετε συγκλονιστικές στιγμές. Κοιτάξτε εδώ η χαρά, η χαρά αυτού που του αρέσει τη Φεράρι. Κοιτάξτε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Απλά δεν υπάρχουν. Για δείτε εδώ, για δείτε. Του 1957, 220 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και εδώ. Oh. Και τι έχουμε, ε?
Πάμε να δούμε χρονολογία εδώ, Φόρμουλα 1. Του 89 η Φεράρι. Εδώ κοιτάξτε. Εντάξει. Απλά δεν υπάρχει. Ωπω, Μάξι. Είστε βεζάντα. Το 2022 είναι αυτή, είναι καινούρια. Μπιστόλι. Κλήρο Σάγκε. Εντάξει. V12 720 310 χιλιόμετρα. Εντάξει, είναι απίστευτο το συνέστημα. 1956 εδώ. Μοντέλο Ferrari 250 GT. Τώρα πάμε στα δυνατά. Yeah. 2005. Κοιτάξτε. Μέσα. Εδώ βλέπουμε την ιστορία του σήματος, όπου ξεκίνησε, πώς έγινε, διαμορφώθηκε και κατέληξε. Το πιο πρόσφατο είναι το 2010, είναι αυτό εδώ. Εδώ η μακέτα του μουσείου. Η Όλγα εδώ διαβάζει ιστορία. Ναι, για τον Έντζο. Για ποιον? Για τον Έντζο, αυτός που κατασκεύασε τη... Γεννήθηκε στη Μοντένα 14 Φεβρουαρίου. Και ο πατέρας ήταν μηχανικός. Ναι, ναι. Που είχε στην εργασία του 30 άντρες. 10 ετών. Έκανε τον πρώτο του αγώνα ο Έντζο με μία Βινσέντζο Λάνσια. Το 20 αγώνας που ήταν παραμένει. Αυτός ήταν. Ναι, αυτός ήταν σε ηλικία μεγάλη, εδώ είναι μικρός. Εδώ είναι ο Έντζο Φεράρα. Φεράρι. Φεράρι. Ο Φεράρι. Δεν μπορείς να πεις. Εδώ είναι το γραφείο του, τα κύπελά του. Εδώ θα δείτε διάφορες μηχανές. F1, 63, Ferrari 296, η μηχανή της, το 2022. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος μας ο Αυγουστής, ο Σπύρος, από την Κέρκυρα. Το αφιερώνω αυτή τη... επίσκεψη. Την επίσκεψη. Έτσι πάμε από εκεί γιατί έχει ήλιο. Αυτό... Σ' αρέσει, να το πάρουμε. Αυτό το πάρουμε. Είναι του 17 Ferrari 812 Super Fast. Και εκεί έχουμε μια Ferrari του 19, θα τη δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε εδώ πρώτα. 3.900 κυβικά, τίποτα. Σε 40, 6, 12, είναι το 2004.
Και εδώ έχουμε τον πύραυλο, τη Στραντάλε, Φεράρι, εντάξει. Μηχανές εδώ, Φεράρι 488, του 17 θα πάμε εδώ, εδώ, Μίκαελ Σουμάχερ. Εδώ πρώτα απ' όλα να βγάλουμε το εργαλείο εδώ, το πιστόλι. Τρελό πιστόλι, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Και εδώ είμαστε στο μονοθέσιο του Μίκαελ Σουμάχερ. Κοιτάξτε κάβλα. F200 2003, 260 χιλιόμετρα, 2008, 2000, μηχανή, 1989, 1981. Και εδώ βλέπετε όλα τα μοτόρια το 1947 μέχρι το 2022. Κοιτάξτε εδώ. Λέγε, λέγε. Εντάξει, τέτοια έκθεση δεν βλέπεις. Πάμε να δούμε και από εδώ. Λοιπόν, στο χώρο αυτό ήταν το σπίτι του Έντζο Φεράρι, το οποίο σε ηλικία 20 ετών το πούλησε, ώστε να αγοράσει το πρώτο του αγωνιστικό αυτοκίνητο. Πού ήταν Αλφα Ρωμαίο? Πού ήταν Αλφα Ρωμαίο το πρώτο του αγωνιστικό αυτοκίνητο. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Μόντενα. Και τώρα συνέχεια έχει η Όλγα. Το Μαρανέλο. Μαρανέλο, φύγαμε για Μαρανέλο. Μαρανέλο είναι Φόρμουλα 1. Μαρανέλο είναι το εργοστάσιο της Φεράρι. Το εργοστάσιο. Και μουσείο και εργοστάσιο. Εκεί τα έχουν παραδεταγμένα τα μονοθέσια. Μόλις φύγαμε από το Έντζο Φεράρι στη Μόντενα, το μουσείο, συνεχίζουμε μέσα από τη Μόντενα. Και πάμε Μαρανέλο. Πληροφοριακά το εισιτήριο είναι και για τα δύο μουσεία, είναι 30 ευρώ το άτομο. Άρα δώσαμε 60 ευρώ για να πούμε και στα δύο μουσεία. Εντάξει παιδιά, ακριβά αλλά αξίζει τη φάση, γιατί δεν πρόκειται να τα ξαναδούμε. Εντάξει. Μαζεράτι. Δεν είναι το εργοστάσιο της Μαζεράτι, παιδιά. Άτου. Η πίστα του Μαρανέλο. Ωρε φίλε, εδώ γίνονται οι δοκιμές Φεράρι. Ναι, 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 αλήθεια. Εδώ κάνουν τις δοκιμές ρε. Μαρανέλο, μόλις μπήκαμε. Της Φεράρι το δεύτερο, να και άλλη Φεράρι. Πω 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 πω. Εδώ γίνεται της Φεράρι στο κάγκελο. Να, να, σημαία. Φεράρι, Μαρανέλο. Είμαστε στη γενέτειρα της Φεράρι. Μαρανέλο κολέξιο, βλέπεις. Βλέπω, βλέπω. Τι είναι εδώ, το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο της Φεράρι. Νάτο, νάτο. Όχι, δεξιά θα πάμε. Κοίτα, κοίτα τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται από Φεράρι. Ωρε φίλε. Μόλις φτάσαμε. Ω, Λαμποργίνι στη Φεράρι. Ήρθε για επίσκεψη. Ωρε φίλε. Τι γίνεται εδώ. Εδώ κάνουν test drive Ferrari. Αλλά εντάξει, Lamborghini. Τι γίνεται. Ferrari.
112 GTS. Κοιτάξτε εδώ ένα εργαλείο. Του πότε είναι, δεν είδα. Έλα. Supercars. Για πάμε στα Supercars, εδώ να πάθουμε πλάκα τώρα. Τι λες τώρα. Δεν ξέρω με τι είναι να πρωτοτραβάω. 1984 λέει, 2855 άλογα. F50 1995. Super car, παιδιά. Εντάξει, για πολλά εκατομμύρια. Φαίνεται κόσμο, 2002. Εντάξει. Τι εργαλείο είναι αυτό, ρε φίλε. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά είναι αγωνιστικά, ρε. Τα FX, τα EVO. Αυτά πόσα γράφουν άλογα, δεν είδα. 7.000 κυβικά, όλια. 2017. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για πύραυλο. Πω, πω. Κοιτάξτε εδώ. Ζάντες. Δισκόφρενα. Τι? Χρώματα της Ferrari. Εδώ βλέπουμε Tour de France. Τι λεφτά, ρε φίλε. Τι καινούργιο. Oh. 2019. Με F2055-99-2004 Στραντάλε Νίκη Λάουντα. Τώρα φτάσαμε στα καλύτερα. Τώρα μάλιστα. Εντάξει. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Κύπελα, κύπελα, κύπελα. Εντάξει. Κύπελα. All around. Εδώ πέρα, νικητές. Ασκάρι, Πάντσιο, Χάουθον, Χιλ, Σούρτες, Λάουντα, Σάικνερ και Σουμάχερ με Ραϊκόνερ. Κοιτάξτε. Σουμάχερ, ένας τους καλύτερους πιλότους της Φόρμουλα 1. Ασκάρι, Φάντζιο, Χάθορντ, Χιλ, Σούρτες, Νίκη Λάουντα.
Σλέκτερ, Σουμάχερ. Κοίτα εδώ. Πω, έχω να τριχιάσει ολόκληρος. Έχω να τριχιάσει ολόκληρος. Τάχτ. Μαγεία. Μαγεία. Το μονοθέσιο 19-18. Ποια σήματα? Ναι. Βλέπετε εδώ. 1923. 2010. Είμαστε εδώ. Το τελευταίο είναι το 2010 που βγήκε. Βλέπετε. Κοίτα χώρο, Όλγα, για να μπεις εκεί μέσα. Εδώ βλέπετε το μοντέλο του 20 που έχει βγάλει τώρα. Ferrari Roma. Εδώ βγάζουν φωτογραφίες, μπαίνουν μέσα. Και εδώ είναι το 22 το μοντέλο. Πορτοκαλίζει αυτό, πορτοκαλίζει. Πολύ όμορφο. Τρομερό. Κουκλάκα. Και εδώ είναι τα πιτ, Όλγα. Εδώ, κοίτα πως είναι τα πιτ, πως είναι τα πιτ. Εδώ κάθεται όλο το team. Η ομάδα. Αλλά και 70 ευρώ. Δεν πάμε να τα φάμε σε Πολωνές. Δεν πάμε να πάρεις ένα κράνος. Θες ένα κράνος. Αυτό εδώ πως έχει, 17,80. Τζάμπα, υπερβολικά. Ναι, αλλά δεν το φορούσε ούτε σκιόπιος. Εδώ, χρυσορυχείο. Εδώ πέρα πιο πολύ κάνει το πορτοφόλι παρά τα λεφτά που θα βάλεις μέσα. Ναι, το, πραγματικά το πορτοφόλι θα κάνει πιο ακριβά από τα λεφτά που θα βάλεις μέσα. Και φύγαμε. Hello, my friend. Espana. Speak Spanish, please. Speak. Sí, sí. Soy Guillermo y me he encontrado estos compañeros de Grecia en Maranello. José Armando de la Castillo. Y nada, muy, muy agradecido de que me han atendido aquí y están hablando conmigo un rato. Your friend, Atlético Madrid. Atlético de Madrid. De Madrid. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Thank you very much. Ciao. Have a good trip. Δείτε τα τελευταία πλάνα από το άνδρο του Μαρανέλο. Και ναι, είμαστε στην Πολώνια μέσα. Πάμε να βρούμε σαν τα όρνια να φάμε. Βρήκαμε ένα που θα είναι έκπληξη για εμάς, αν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Και μετά θα πάμε στο κέντρο της Πολώνια. Απολαύστε λίγο Πολώνια. Αλλά εμείς για μια Πολωνέζη ήρθαμε, δεν ήρθαμε.
Ωρε που πάμε, μωρέ, ωρε που πάμε. Όχι, πού είμαι, στην Κηφισιά είμαι. Από εργάλεο μεριά και Ανθούπολη μεριά. Πεφτυμαρίου στην Κηφισιά και τα δικά μας παιδιά. Όχι. Τι έχουμε εδώ. Ντελόγο. Στον Ντελόγο ήρθαμε στην Πολώνια. Απίστευτο. Κριτικό μαγαζί λέει. Λοιπόν, είμαστε στο Ντελόγο που ήρθαμε. Είμαστε στο Ντελόγο, είναι το μαγαζί, το κριτικό του Πινιχάκη. Του Πινιχάκη του Νίκου. Είναι από το Ηράκλειο. Στον Άγιο Γιάννη Κνωσούμενη. Γωνιές λέει η μάνα του και από το Αυδού, ο μπαμπάς του. Έχουμε μείνει καταενθουσιασμένοι από το φαγητό, τη φιλοξενία. Ο άνθρωπος μας κέρασε το δείπνο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στην Ελλάδα. Μας είπε πού να πάμε να πάμε παγωτό, τι μέρη να δούμε κάτω στο κέντρο. Και ότι σε λίγες μέρες με το καλό θα κατέβει και αυτή στην Κρήτη για διακοπές. Του ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μας. Αυτό. Moto Vlogger Stories. Μπολόνια by night. Εδώ έχει μηχανάκια. Μπολόνια by night. Πολύ όμορφη πολύ. Κάπου εδώ θα σκαλνικτήσουμε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο που είναι από Σαν Μαρίνο, που έχει και μια έκπληξη κυρία Όλγα προς εμένα και θα τη δούμε αύριο. Είναι έκπληξη και δεν μας την έχει αποκαλύψει. Φιλιά πολλά. Πόνα νότε. Σε όλο το ταξίδι τραγουδάμε Μπέλα Τσάο και είναι Αντραντέ. Τώρα στο χοτέλ του Σκολάνο, στην Πολώνια, έχουμε μια τρελιάρα εδώ στη ρεσεψιόν. Τραγουδίστρια είναι σίγκερ. Και τρώμε το πρωινό μας. Κοιτάξτε εδώ. Look. Καπουτσίνο, μακιάτο. Εν το έλεγα. Σίγκ. Onde partirò? Acqua, paesi che non avrò vissuto con te. Perfect, caffè, ma se piace. Moto Vlogger Stories. Yeah.
on the sky, but in your eyes, you look at me, baby, I wanna catch on fire, it's buried in my soul.